Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε και από τον τίτλο, αγόρασα iPhone. Δεν είχα ποτέ προϊόντα της Apple, πάντα είχα Android. Για παράδειγμα, τα δύο τελευταία μου κινητά ήταν OnePlus και μετά Samsung. Το OnePlus το είχα 3 χρόνια και το Samsung το έχω σχεδόν 2 χρόνια. Ακόμα δουλεύουν, ακόμα μπορώ και τα χρησιμοποιώ και μάλιστα αυτό που σκέφτομαι να κάνω, αυτό που θα κάνω είναι να χρησιμοποιώ περισσότερο το Samsung στην καθημερινότητά μου και για τη δουλειά μου να χρησιμοποιώ το iPhone. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια δεν αγόραζα iPhone, είναι η πρώτη φορά που αγόραζα iPhone διότι δεν μπορούσα να δικαιολογήσω την τιμή του, εφόσον μπορείς να αγοράσεις κινητά με πολύ χαμηλότερη τιμή, στη μισή τιμή και ακόμα λιγότερο, τα οποία κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Τώρα, το iPhone έχει εξαιρετική κάμερα και η αλήθεια είναι πως θα με βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου και αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο έκανα αυτή την αγορά. Μια χαρά είναι και το Samsung σαν κινητό, αυτό είναι το Galaxy A50, αλλά η κάμερα του δεν είναι καθόλου καλή. Μου έσπασε και λίγο εδώ στην άκρη. Πάντα προσέχω πάρα πολύ τα κινητά μου, αλλά κατά λάθος μία μέρα φόρτιζα το κινητό μου και το είχα πάνω στο τραπέζι. Καθάριζα το πάτωμα με το Swiffer και κατά λάθος μπλέχτηκε το Swiffer στο καλώδιο και έπεσε το κινητό έτσι πάνω στη γωνία του Swiffer και έσπασε. Από εδώ και πέρα θα βάζω πάντα δίκες στα κινητά μου. Μου έχει πέσει άπειρες φορές και αυτό και αυτό. Δεν είχαν πάθει τίποτα. Ένας ακόμη λόγος να προτιμάς Android και έχουν και τέλεια μπαταρία. Λοιπόν, αγόρασα θηκική για το iPhone, αλλά νομίζω πως πρώτα πρέπει να σας δείξω να κάνουμε το unboxing του κινητού. Λοιπόν, το iPhone 11 δεν το πολύ σκεφτόμουν. Ήμουν κυρίως ανάμεσα στο 12, 12 Pro ή το 13, το οποίο βγαίνει τώρα πάρα πολύ σύντομα. Και τελικά αποφάσισα να αγοράσω το iPhone 12, γιατί πρώτα απ' όλα ήταν το πιο φθηνό. Και δεύτερον, υπάρχει σε άσπρο, ενώ το 12 Pro δεν υπάρχει σε άσπρο, υπάρχει μόνο σε χρυσό, silver και ένα ακόμα χρώμα. Κόστιζε 798 ευρώ. Και αγόρασα επίσης και ένα καλώδιο, διότι το καλώδιο του 12 από ό,τι κατάλαβα δεν είναι συμβατό με το καλώδιο του 11. Όχι ότι είχα καλώδιο iPhone, όχι ψέματα. Έχω καλώδιο iPhone από ένα προϊόν που είχα αγοράσει από το Wish, το οποίο είναι συμβατό και με Android και με iPhone. Θυμάστε που το είχα αγοράσει. Να το έχω εδώ και αυτό εδώ είναι μαγνητάκι. Μπαίνει και βγαίνει έτσι και το αλλάζει ανάλογα με το τι κινητό θέλεις να φορτίσεις. Πάμε να το δούμε. Που είναι πανέμορφο και εννοείται πως αγόρασα και μία θήκη η οποία έχει κάλυμα εδώ στην κάμερα για να την προστατεύει. Την είδα από την αδερφή μου και λέω και εγώ αυτή πρέπει να πάρω. Την αγόρασα σε λιλά, αλλά θα ήθελα και μία θήκη η οποία να είναι σε άσπρο ή σωμό νεκρού. Μου έβαλαν και το προστατευτικό όταν αγόρασα το κινητό. Να τη θήκη, ανοίγει το πορτάκι έτσι όταν θες να χρησιμοποιήσεις την κάμερα. Ήδη το έχω χρησιμοποιήσει λίγο για το TikTok, έχει τρομερή κάμερα. Και εντωμεταξύ, στο προηγούμενο βίντεο, σε ένα προηγούμενο βίντεο, σας είχα πει ότι ήμουν σε δίλημα να πάω Αμερική, να αγοράσω iPhone. Δεν είναι όμως ότι αν αγόραζα iPhone δεν θα πήγαινα Αμερική και το ανάποδο. Η Αμερική για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι κλειστή εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά επιτρέπεται να πας Αμερική από Κύπρο. Είναι ολόκληρο ταξίδι, ολόκληρη διαδικασία βέβαια να πάω Κύπρο, να περιμένω 14 μέρες, μετά να πάω Αμερική μέσω Κατάρ. Ανακοίνωσαν όμως τώρα πως ανοίγουν τα borders της Αμερικής για τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου. Οπότε ίσως κάνω ένα ταξίδι εκεί στον φίλο μου αρχές Νοεμβρίου. Θα δούμε, το θέλω πάρα πολύ γιατί η αλήθεια είναι πως έχω κουραστεί, έχω καεί λίγο. Πάμε να κατεβάσουμε και μερικές εφαρμογές γιατί αυτή τη στιγμή έχω κατεβάσει μόνο Instagram, TikTok, YouTube, τα βασικά. Σας ρώτησα κιόλας στο Instagram μου αν έχετε αγαπημένες, ενδιαφέρουσες εφαρμογές να μου προτείνετε. Α, το CapCut το κατέβασα. Είναι πολύ καλό video editor και το InShot μου άρεσε πάρα πολύ. Για φωτογραφίες, τρομερά φίλτρα έχει το Airbrush. Και το feed preview για να δεις πως φαίνεται το Instagram σου. Αυτό εδώ έχω εγώ. Μου αρέσει το συγκεκριμένο γιατί μπορείς να αλλάξεις θέση και τις φωτογραφίες και δεν σε ζαλίζει με πολλές διαφημίσεις. Και τέλος από φωτογραφίες βίντεο, μου αρέσει το PicsArt, το οποίο βασικά το χρησιμοποιώ κυρίως για τα βίντεο μου, για το YouTube. Το Canva είναι τέλειο, αλλά το χρησιμοποιώ στο laptop. Μουσική, Spotify και το Shazam. Για νέα μου αρέσει αρκετά το Flipboard. Εννοείται πως πρέπει να κατεβάζω και το Pinterest, έχω κολλήσει. Μετά πάμε WhatsApp. Να κατεβάσω και το Viber. Αν και προτιμάω χίλιες φορές το WhatsApp. YouTube Studio, αν είστε YouTubers σίγουρα χρειάζεστε αυτό το app. Netflix,
από τα apps που μου προτείνατε εσείς. Μου είπατε αρκετή για το Flow. Εγώ είχα το My Calendar. Αυτό, να το κατεβάσω, ας το κατεβάσω. Μου είπατε πάρα πολύ και για το Depop. Το είχα και εγώ στο κινητό μου. Μία φορά βέβαια το άνοιξα, δεν το έχω δουλέψει καθόλου. Ένα τέλειο app είναι το Dailyo. Βασικά χρειαζόμουν μία εφαρμογή για να μου επιθυμίζει να πίνω νερό, διότι δεν μου αρέσει το νερό και πολλές φορές ξεχνούσα να πίνω νερό για μέρες. Μπορεί να περνούσαν και τρεις μέρες χωρίς να είχα πιει καθόλου νερό. Οπότε κατέβασα το Dailyo για αυτό ακριβώς τον σκοπό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, να ξέρετε. Δεν υπάρχει μέρα που δεν έχω πιει νερό. Είναι κάτι σαν ημερολόγιο. Να, εδώ μπορείς να βάλεις και σε τι βρίσκεσαι σήμερα, εδώ να κάνεις check τι έκανες σήμερα, τι activities έκανες σήμερα. Μπορείς να δημιουργήσεις και τα δικά σου activities, δραστηριότητες. Για παράδειγμα, εγώ στο δικό μου Dailyo έχω βάλει και ασκήσεις για τα μάτια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και σε αυτό το κομμάτι με έχει βοηθήσει, γιατί και αυτές τις ασκήσεις ξεχνάω να τις κάνω συνέχεια. Μπορείς να βάλεις στόχους, για παράδειγμα, εάν θέλεις να πηγαίνεις στο γυμναστήριο κάθε μέρα, εάν θέλεις να κόψεις την Coca-Cola, το οποίο πρέπει να το βάλεις σαν στόχο, ή τουλάχιστον να ελαττώσω λίγο την Green Cola, γιατί το έχω παρακάνει. Να τρως πιο υγιεινά, για παράδειγμα, να κόψεις το κάπνισμα, το αλκοόλ. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, αλλά λέω τώρα. Είναι τέλειο. Λίστα για το κινητό. Έχω αυτή, αλλά βλέπω και αυτή φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Ας το κατεβάσω για αυτό να δούμε πώς είναι. Και το Google Keep. Όπως επίσης και Notepad. Α, το Evernote το είχα πριν πάρα πολλά χρόνια. Ωραίο είναι το Evernote. Αλλά πού είναι αυτό που έχω στο άλλο μου κινητό? Και για το Blinklist έχω ακούσει τέλεια λόγια. Βασικά είναι μια εφαρμογή η οποία σου κάνει περίληψη ενός ολόκληρου βιβλίου. Να, για παράδειγμα, μπορείς να διαβάσεις το The Power of Habit ή μάλλον να το ακούσεις μέσα σε 19 λεπτά. Ή και να το διαβάσεις, ναι. Προτιμάω τα podcasts. Να ενεργοποιήσουμε και το Siri. Έχω ακούσει πως έχουν καινούργιες φωνές. Έχει 5 φωνές, νομίζω. Για να διαλέξουμε και τη φωνή του Siri. Θέλω γυναίκα καταρχάς. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Πολύ basic. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Πολύ αληθινή ακούγεται αυτή η φωνή, μ' αρέσει. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Και με την προφορά, Australia. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Λοιπόν, αρκετά είσαι στην UK. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Περισσότερο από όλα μ' άρεσε η Αμερικάνικη φωνή. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Αυτό θα έχουμε. Ένα τέλειο τρίκ που βρήκα και πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πως μπορείς να βάλεις λεζάντα στις φωτογραφίες σου. Για παράδειγμα. Under caption, θα βάλουμε εδώ πέρα selfie. Να το. Και μετά, αν θέλεις για παράδειγμα να βρεις αυτή τη φωτογραφία, έχει πέρασει καιρός και αντί να κάθεσαι να ψάχνεις πάνω κάτω, να κάνεις scroll up, scroll down στη φωτογραφία σου, έχει το search και άμα γράψεις selfie, να τη, βρίσκεις κατευθείαν τη φωτογραφία. Επίσης, στα My Albums μπορείς να διαλέξεις σε ποια φωτογραφία θέλεις να φαίνεται εδώ μπροστά σαν cover. Ας πούμε ότι εδώ θέλουμε να φαίνεται αυτή η φωτογραφία. Πατάς Make Key Photo. Και νάτε. Ερώτηση. Έχετε light mode ή dark mode εσείς? Εγώ πάντα το έχω σε light mode και το Instagram δηλαδή είναι σε light mode. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το dark. Ας βάλω automatic, το οποίο είναι σε light mode μέχρι το ηλιοβασίλεμα και μετά αλλάζει μόνο του σε dark mode. Ή μπορείς κιόλας να βάλεις εσύ τι ώρα θέλεις να είναι light mode και τι ώρες dark. Και επίσης λένε πως το dark mode βοηθάει πάρα πολύ με την μπαταρία. Α, και το Shazam. Λοιπόν, το Shazam δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Καταρχάς, ας το κάνουμε add εδώ στο control center και μετά για παράδειγμα πάμε στο TikTok και θέλουμε να δούμε ποιο είναι αυτό το τραγούδι για παράδειγμα. Το γράφει εδώ, αλλά ας πούμε πως δεν το γράφει. Πατάμε αυτό εδώ το κουμπάκι και στο βρίσκει κατευθείαν. Α, και μπορείς, τέλειο. Μπορείς να το συνδέσεις και με το Spotify, όμως καλύτερα γιατί το προτιμάω από το Apple Music. Α, να το, open on Spotify. Ας πούμε τώρα πως θέλουμε να σταματήσει η μουσική να παίζει σε 10 λεπτά. Θα το βάλω 10 δευτερόλεπτα τώρα. Και εκεί που λέει When Timer Ends, πατάμε Stop Play. Θέλω κάθε φορά που χτυπάω έτσι από πίσω 2 φορές στο κινητό μου να βγάζει screenshot. Μπορούμε να το κάνουμε. Πηγαίνουμε εδώ στα settings. Accessibility, touch,
κάτω-κάτω στο back tap, double tap, μπορείς και triple tap να βάλεις εσύ όποια λειτουργία θέλεις να κάνει το κινητό σου. Εμείς θα πατήσουμε εδώ screenshot και για να δούμε. Double tap. Τέλειο, ε! Βγάζω πολλά screenshots, οπότε αυτό είναι αρκετά χρήσιμο. Και στο triple tap, για παράδειγμα, μπορείς να βάλεις κάτι άλλο, ό,τι θέλεις. Μπορείς να το κάνεις να ανήκει το Instagram σου, για παράδειγμα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι πολύ βοηθητικό το iPhone για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και ένα άλλο trick, στο Instagram, για παράδειγμα, πάμε στο προφίλ μου, κατεβαίνεις κάτω-κάτω όλες τις φωτογραφίες και μετά βαριέσαι να κάνεις scroll πάνω, πατάς εδώ την ώρα και κατευθείαν σε πηγαίνει πάνω-πάνω. Όταν γράφεις μία σημείωση για παράδειγμα, αντί να πατάς συνέχεια εδώ για να αλλάζεις το keyboard, μπορείς να κρατήσεις πατημένο το keyboard, ένα, και πηγαίνει κατευθείαν πίσω στο original keyboard με τα γράμματα. Αν θέλεις να κάνεις copy κάτι, παίρνεις τρία δάχτυλα και προς τα μέσα έχει γίνει copy. Αν θέλεις να κάνεις paste κάτι, προς τα έξω και μπορείς να το κάνεις όσες φορές θέλεις. Αν θέλεις να κάνεις κάτι undo ή redo, κουνάς το κινητό σου, undo ή redo. Και το φωτογραφείο μέσα στη φωτογραφία είναι πολύ ωραίο να το έχετε on, γιατί για παράδειγμα πείτε ότι βλέπετε Netflix, μπορείτε να βλέπετε Netflix και παράλληλα να το έχετε έτσι εδώ πέρα σε μικρή οθονούλα κάτω, δεξιά ή αριστερά. Και παράλληλα να γράφετε email, να απαντάτε σε μηνύματα. Μπορείτε όλα να τα αγόρασα, αλλά έχω τόσα πολλά tips και tricks να μοιραστώ μαζί σας. Εάν θέλετε να δείτε ένα βίντεο όπου σας λέω όλα τα μυστικά, όλα τα περίεργα και cool πράγματα μπορείτε να κάνετε με το iPhone σας, πείτε το μου κάτω στα σχόλια. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο TikTok, στο Instagram και στα δύο το όνομα μου είναι Manuela M. Να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!